Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Αριστοτρίτη, 27 Ιουλίου 2021. Και τι κάνετε εκεί, κυρία μου? Ανοίγω τα βιβλία μου. Ήρθε δέμα. Έχετε πακέτο. Σε δέμα. Πριν δύο μήνες τα παρήγγειλα και ήρθαν τώρα. Διάνυκτα. Ας κάνουμε και λίγο hauling. Hauling είναι τα βίντεο που δείχνεις τι έχεις αγοράσει. Φαντάσματα στον εγκέφαλο, ερευνώντας... Α, μυστήρια του νου. Αχα, νευροψυχολογία. Ψυχολογία των σχέσεων. Αχα, ποιος το έχει γράψει? Τζον Κάρτερ. Οκ. Ο πόλεμος των φτωχών. Αχα, τι είναι αυτό? Είναι βιβλίο για τον Λάζαρο, για να βγάλει το καλοκαίρι. Αχα. Τον έχω ικανό σε δύο μέρες να το διαβάσει πάντως, σε δύο μερόνυχτα. Είναι το 1524, μιλάει για το 1524. Μάλιστα. Τώρα. Αρέσει η ιστορία του Λάζαρου Τριφωνίδη, ε? Ναι, του αρέσει. Αυτό είναι για τον σύζυγό. The culture map. Ναι, είναι πώς... Decoding, πώς... Άσε, διαβάσει τον τίτλο. Πάρ' το πιο πάνω, πιο ψηλά. Decoding how people think and get things done across cultures. Δεν βλέπουμε ο Λάζαρος που έχει πάρει τα ενδιαφέροντά του περί ιστορίας και εθνογραφίας αυτό. Τεχνική αντιπαράθεση. Μάλιστα. Αυτό είναι για εσάς. Είναι για μένα. Και το φαινόμενο της προσκόλλησης. Peter Loewenheim. Αυτά. Κάτι λίγα βιβλία που έχουμε πάρει για το καλοκαίρι. Επειδή έχω βιώσει μαζί σου εφόδου στα βιβλία. Είναι πολύ ωραία τα βιβλία. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ με τη χαρά σου, μωρό μου. Μου είπε ο σύζυγος μου ότι αντί να τα κουβαλάμε φέτος, καλύτερα τα παραγγείλουμε. Μ' αρέσει η πρακτικότητα του κουμπάρου, μ' αρέσει. Γιατί έχει βιώσει ότι έχω βιώσει και εγώ, φαντάζομαι. Και πολύ ασήκονται στις τσάντες με βιβλία, στα αεροδρόμια, στα ταξί, παντού. Λοιπόν, στη σημερινή Αριστοτρίτη θέλουμε να μας μιλήσετε. Έχω εδώ δύο ερωτήματα, θα στα διαβάσω και εσύ θα τα απαντήσεις όπως θες. Γιατί είναι η δικιά σου μέρα, είναι δικό σου θέμα και μπορείς να κάνεις παιχνίδι. Ναι. Και είναι τα συμπτώματα του πανδημικού συνδρόμου. Θα ήταν ενδιαφέρον να το αναπτύξετε σε μια συνάντηση. Να είστε καλά, σας αγαπάμε. Αυτό ήταν κάτω από ένα παλιότερο βίντεο δικό μας. Και μια άλλη φίλη γράφει: κούκλες και δυο. Και οι δυο. Αγάπησα τη Θέκλα και λάτρεψα Αριστονίκη. Α, την καταλαβαίνω. Και μπορώ να καταλάβω γιατί την αγαπάς τόσο πολύ, Θέκλα μου. Εισήγηση. Αρχίστε καινούρια καμπάνια θετικών θεμάτων. Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε καλύτερα. Γενικά εννοώ να βοηθήσετε στο σταματήμα αυτής της μιζέριας και του δράματος που επικρατεί ή που σε πολλούς ασυνείδητα μας αρέσει. Ας γίνουμε όλο και πιο αισιόδοξοι άνθρωποι. Μάλιστα. Έχεις αυτές τις δύο τοποθετήσεις ή αιτήμα, αυτά τα δύο αιτήματα, τα δύο ρεθίσματα. Ξεκίνησε. Η αλήθεια είναι ότι κατακλυζόμαστε πάρα πολύ έντονα. Για πάρα πολύ καιρό, με αρνητικές ειδήσεις. Βασικά, μπορεί να γίνεται και ένας πόλεμος αρνητικών ειδήσεων λόγω της επικαιρότητος. Το είχαμε θίξει πολλές φορές αυτό με τις ειδήσεις, ότι θα ήταν πολύ ευχάριστο να βλέπαμε κάποια στιγμή και δελτία θετικών ειδήσεων. Υπάρχει ένα site, Αριστονίκη, στην Ελλάδα, το έχουμε ξανασυζητήσει, το emotions.gr, mm-hmm. που σε αυτό εργάζεται η φίλη μας, η Παναγία μου, η Μαρία μου, η Πολυγέννη, και η Μαρία Καλίλα και άλλες φίλες εκεί πέρα, που δημοσιεύουν αποκλειστικά θετικές ειδήσεις. Το emotions.gr, αλλά είναι η μίγα μέσα στο γάλα αυτό το site. Αυτή στο σελίδα ειδήσεων, γιατί οι περισσότερες όντως αναμεταδίδουν πιασάρικα θέματα, τα οποία συνήθως είναι μίζερα, στενάχωρα, αρνητικά και διάφορα άλλα. Ναι, οπότε λόγω αυτής της αρνητικής υπερτροφοδότησης που έχουμε,
ο κόσμος έχει ξεκινήσει να δυσφορεί και είναι πάρα πολύ δικαιολογημένο αυτό. Οπότε έχει ανάγκη από κάτι θετικό. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να βλέπω, να ψάχνω να βρω το θετικό μέσα από τη δυσκολία που μπορεί να προέκυψε. Και είναι μια πολύ ευχάριστη δραστηριότητα, δηλαδή να προσπαθείς να βρεις μέσα από τη δύσκολη στιγμή που βιώσες ή βιώνεις, τι θετικό μπορεί να σου δώσει. Και γενικότερα οι άνθρωποι που έχουν ψυχική ανθεκτικότητα και που την έχουν καλλιεργήσει, αλλά και έχουν και την οπή προς αυτήν, γιατί υπάρχει και μια ιδιοσυγκρασιακή έτσι διευκόλυνση, αλλά υπάρχει και η καλλιέργεια που γίνεται μέσα στην οικογένεια. Πολλές φορές, ας πούμε, εμείς συζητάμε με τα παιδιά εδώ και τους λέμε ότι εντάξει, κάθε, ας πούμε, λέγαμε εχθές που είχαμε πάει στο μονοπάτι ότι ήταν 7 χιλιόμετρα και είχαμε πει ότι στο δεύτερο χιλιόμετρο θα κάνουμε διάλειμμα για κτλ. Λοιπόν, και όταν δυσφορούσα, όχι γιατί ρε παιδί μου πραγματικά είχαν κουραστεί οτιδήποτε, αλλά τους έβλεπες ότι ήταν λίγο γκρίνια κτλ. Τους λέγαμε πρέπει να είναι στόχος, άρα εμείς τώρα θα κάνουμε στόχο προσήλωση. Είπαμε αυτόν, το συμφωνήσαμε. Είπες ήταν 7 χιλιόμετρα το μονοπάτι, είναι 7 να πάτε και 7 να έρθετε φαντάζομαι. Όχι, 7, είναι γύρω του βουνού. Είναι γύρω. Ξεκινάς από το ένα σημείο και γυρνάς γύρω. Καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Και σε καταλήγεις στο ίδιο σημείο, ναι. Αλλά αυτό το έχουμε κάνει 6 φορές ως τώρα. Δηλαδή είναι, πλέον έχει γίνει παιχνιδάκι για μας. Επειδή το ξέρουμε. Αλλά μπορεί, ας πούμε, να θέλουν να χαζέψουν, ξέρω εγώ, από εδώ, από εκεί και τα λοιπά και να έχουμε πει ότι μέχρι την τάδε ώρα πρέπει να έχουμε φύγει γιατί έχουμε κάνει το πρόγραμμά μας, μας περιμένουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή δεν είναι λόγος ανάγκης βιολογικής που εκεί πέρα είναι διαφορετικό. Λοιπόν, και εξηγούμε, καλλιεργούμε τα παιδιά μας ότι κοίταξε να δεις, έχουμε βάλει αυτόν τον στόχο, άρα όποια δυσκολία και να έχουμε, αν δεν είναι βιολογικής ανάγκης που εκεί πέρα την καλύπτεις, πρέπει να τον τηρήσουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας, εκεί. Και το καλλιεργούμε, δηλαδή εξηγούμε στα παιδιά ότι είναι αυτό το πράγμα, ή μέσω των προτύπων που μπορεί να έχουν. Τους εξηγούμε, ας πούμε, ναι, ο τάδε, ας πούμε, ένα αθλητής που αγαπάτε, είναι ωραία να το θαυμάζουμε, αλλά να παραδειγματιζόμαστε κιόλας από το παράδειγμα του, τη ζωή του, τι περάσε αυτός ο άνθρωπος για να φτάσει εκεί που είναι, πώς έφτασε εκεί που είναι, με τι τεχνικές έφτασε εκεί που ήταν και είναι. Οπότε το καλλιεργούμε και μέσα από την οικογένεια και μέσω του παραδείγματος μας πρωτίστως, και αλλά και το σχολείο το καλλιεργεί. Πραγματικά και το σχολείο κάνει αρκετή δουλειά. Ναι. Το πανδημικό σύνδρομο στο οποίο έχεις αναφερθεί σε προηγούμενο βίντεο είναι ένας όρος ο οποίος φαντάζομαι είναι αδόκιμος, αλλά έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται μέχρι να εγκυροποιηθεί, δεν είναι έτσι, είναι όρος που χρησιμοποιείται. Αυτό που λέμε, τουλάχιστον που διαβάζουμε, αλλά και που συζητώντας σε διάφορες συμπόσια και συνεδρία το συζητάμε, λέμε για ψυχολογική πανδημία, το οποίο έπεται ή συνδέεται στενά με όλη αυτή την κλεισούρα και όλα αυτά τα μέτρα και όλη αυτή τη δυσκολία, τη δυσφορία που έχουν φέρει στη ζωή μας. Και όλο αυτό το έχουμε πληρώσει πολύ ψυχολογικά όλοι μας. Θα δούμε κατά καιρούς να βγαίνουν αρκετές συμπεριφορές, γιατί αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι και μέσα από τη δουλειά μου, αλλά και μέσα από το επάγγελμα μου, ότι στα δύσκολα φαίνεται ό,τι δύσκολο έχουμε μέσα μας, ό,τι σκοτεινό κομμάτι κρύβεται εκεί πέρα, ξεπροβάλλει σαν το μανιτάρι στα δύσκολα. Δηλαδή, στα εύκολα μπορείς και να το χαϊδέψεις λίγο εκείνο το κομμάτι σου και να μην φαίνεται, αλλά στα δύσκολα πάντα βγαίνει. Οπότε θα δούμε ανθρώπους οι οποίοι θα συμπεριφέρονται αλόκοτα, θα είναι τοξικοί, θα είναι αρνητικοί. Ας πούμε, συναντάμε συνεχώς τέτοιους ανθρώπους, νομίζω, στο διάβασμα μας τελευταία και είναι πολύ έντονο το φαινόμενο. Και στο χέρι μας είναι, να το καλλιεργήσουμε και να το να βρούμε τεχνικές ούτως ώστε να τους διαχειριζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους που μας δυσκολεύουν.
αλλά και να βάζουμε, να παίρνουμε έναν αγκαλιά τον εαυτό μας και να τον προστατεύουμε. Να βλέπουμε δηλαδή τι χρειαζόμαστε ψυχολογικά, τι έχουμε ανάγκη και να το καλύπτουμε με μικρά πραγματάκια, δεν χρειάζεται και τίποτε άλλο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να ακούς αρνητικές ειδήσεις. Κλείσε την παροχή των ειρηνικών ειδήσεων. Ευτυχώς ή δυστυχώς, μάλλον ευτυχώς, το διαδίκτυο έχει εξελιχθεί με ραγδαίον τρόπο και βλέπουμε πια ότι εκεί πέρα έξω υπάρχει πάρα πολλές ιστοσελίδες, πάρα πολλά vlogs, πάρα πολλοί τρόποι να ενημερωθείς επιλεγμένα χωρίς να φέρεις τον εαυτό σου σε δύσκολη θέση. Άρα δεν είναι μόνο η τηλεόραση η πηγή πληροφόρησης. Ποια είναι και το διαδίκτυο. Στο χέρι μας είναι να το κάνουμε. Έτσι δεν είναι? Επίσης το έχουμε μπει και άλλες φορές ότι μια καλή εξάσκηση για να δούμε πόσο δυνατοί είμαστε είναι να θυμηθούμε τις δυνατές μας στιγμές. Δηλαδή το βιογραφικό των στιγμών που τα έχουμε καταφέρει, που μπορεί να είναι απλά πράγματα, ως πιο σύνθετα. Αυτά ανήκουν πια στο βιογραφικό μας, το βιογραφικό της αυτοεκτίμησης μας, και είναι πολύ, πολύ καλά πράγματα για να δούμε πόσο πολύ δυνατοί είμαστε ή πόσο γενικότερα βοηθούμε τον εαυτό μας. Το βιογραφικό της αυτοεκτίμησης μας. Wow. Το οποίο μπορούμε να το καταγράψουμε, υποθέτω, ε? Φυσικά, μπορούμε να καταγράψουμε ότι από τον καιρό που θυμόμαστε τον εαυτό μας, έχουμε κάνει αυτά τα πράγματα και έχουμε μέσα από αυτά εκτιμήσει αυτό που είμαστε. Και εκείνη τη στιγμή που περνάμε τη δυσκολία, την οποία τη βλέπουμε ενώ σαν υπέρβλητη, καθότι δεν ξέρουμε πότε θα διαρκέσει, αυτό είναι το πρόβλημα, δεν ξέρουμε πού είναι ο πάτος, οπότε κάθε μέρα τη βιώνουμε σαν να είναι αιώνας, πολλές φορές, να βρούμε αυτές τις στιγμές που έχουμε περάσει αντίστοιχα πράγματα, δυσκολότερα ή ευκολότερα, και να μάθουμε μέσα από αυτό. Μπορούμε να το παίζουμε σαν ένα τρέιλερ στο μυαλό μας, νοητά να ανακαλούμε αυτές τις στιγμές που μαζί όλες αποτελούν το βιογραφικό της αυτοεκτίμησης μας, ώστε να ενδυναμωνόμαστε από τις νίκες μας στο παρελθόν και να θυμόμαστε ποιοι είμαστε, να μην ξεχνάμε ποιοι είμαστε. Γιατί πολλές φορές όταν είσαι πιεσμένος και καταπιεσμένος από αρνητικότητες, από δυσχέρειες, από δύσκολες καταστάσεις, τίνεις να ξεχάσεις και την ουσία σου και το δυναμικό σου. Διέρχεται το πρόβλημα και σε παίρνει, σε παρασέρνει και ξεχνάς ποιος είσαι. Άρα είναι έτσι μια πολύ ωραία πρακτική συμβουλή αυτή που μας δίνεις, να έχουμε ένα ημερολόγιο αυτοεκτίμησης, έτσι το είπες, ημερολόγιο? Ναι, ένα ημερολόγιο, μια καταγραφή. Μια καταγραφή, ναι. Αυτό που λέμε συνήθως, Αριστονή, και όταν χωρίζει ένας άνθρωπος από μια σχέση και έχει δυσκολία να αποδεχθεί το χωρισμό, λέμε παίζει σαν ένα τρέιλερ όλες τις αρνητικές στιγμές της σχέσης για να τσιμεντώνεται η απόφαση σου να χωρίσεις. Εδώ πάλι λέμε για κάτι αντίστοιχο θετικό, ότι όταν πέφτει η διάθεσή σου, όταν χάνεις την ελπίδα σου, όταν χάνεις την αισιοδοξία σου, παίξε σαν μια ταινία στο μυαλό σου θετικές και ένδοξες στιγμές του παρελθόντος για να θυμηθείς ποιος είσαι, να θυμηθείς τις δυνάμεις σου και να ενδυναμωθείς μέσα από αυτή τη θετική αναπόλυση ενός παρελθόντος. Τι όμορφο αυτό. Πάρα πολύ όμορφο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θα τα πούμε την επόμενη Αριστοτρίτη. Φιλιά!